Καλησπέρα κύριε Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και όσους μας ακούνε. Συνέχεια στον αγώνα, έτσι. Και να θέλουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν μας αφήνει περιθώριο η κυβέρνηση και η πραγματικότητα που διαμορφώνει. Και από ό,τι γνωρίζω τώρα και τον, πριν από μισή ώρα, ήσασταν πάλι. Είναι σήμερα η μέρα γεμάτη, βασικά όλες αυτές οι μέρες. Ναι. Το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία και ανάρτηση πανώ ως ένδειξη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Οικονομικών με βασικό αίτημα, πέραν την εκφραστή διαμαρτυρία μας και αντίθεσή μας σε αυτό που κάνουν, είναι και το αίτημα για συνάντηση. Ναι. Κάτω από αυτή την πίεση θα πραγματοποιηθεί, πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή με εκπροσώπους των εργαζομένων και υπηρεσιακούς φορείς του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικούς Γραμματείς και του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, κατά την πίεση της πρωινής κίνησης, και ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή δηλαδή με πετυχαίνεται στην πόρτα που πηγαίνω προς τα Πούλμαν, όπου θα συγκεντρωθεί ο κόσμος για να έρθει κάτω στην Αθήνα. Ναι. Έχουμε 6 ώρα στην Ομόνια προσυγκέντρωση και 7 η ώρα με πορεία θα πάμε στο Σύνταγμα. Ναι, ο κόσμος ακούει για τη Λάρκο και εμείς αυτό συζητάμε. Ναι. Σε ποιο σημείο είμαστε αυτή τη στιγμή? Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είμαστε στο σημείο όπου μια εταιρεία η οποία πριν μπει σε είναι τα τελευταία 4 και πλέον χρόνια, πάμε 4,5 χρόνια, που είναι σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης. Έτσι έχει ορίσει η κυβέρνηση έναν ειδικό εκαθαριστή, ναι, και εφαρμόζει ένα σχέδιο εξυγίανσης σε πολλά εισαγωγικά, ναι, το οποίο στόχο θα έχει, αφού την εξυγιάνει, να τη δώσει στον επενδυτή που θα προκύψει. Ναι, λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εργαζομένων. Όχι, και δυστυχώς οι εργαζόμενοι, οι φόβοι τους, οι ανησυχίες, οι ενστάσεις και τα ζητήματα που έχουν βάλει αυτά τα χρόνια επιβεβαιώνονται πανηγυρικά. Και από εκεί που μας λέγανε ότι εδώ πέρα οι περιοχές μας θα γίνουν Μονακό και Μικρό Παρίσι από το εφαρμοζόμενο σχέδιο, κάνουμε ένα λογαριασμό τώρα και κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό σας λέω ότι είναι και λίγο, ντρέπεται να μας κοιτάξει στα μάτια, για αυτό το λόγο ντρέπεται να μας κοιτάξει στα μάτια και προσπαθεί μέσω διαρών στον τύπο να μας στείλει το μήνυμα ότι απολυόμαστε μέσω της ΣΚΙΑ που δημοσιεύθηκε χθες. Δηλαδή επί της ουσίας, ενώ καλούμε μέχρι και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό συστηματικά επανειλημμένα όλο το προηγούμενο διάστημα για συνάντηση, σε συνάντηση για να συζητήσουμε τα παραπάνω ζητήματα. Λοιπόν, αυτοί μας αποφεύγουν και μέσω μιας κοινής υπουργικής απόφασης και ενός ΦΕΚ που διέρευσε στον τύπο, μαθαίνουμε ότι τη Δευτέρα θα είμαστε απολυμμένοι. 850 οικογένειες στο δρόμο, κυριολεκτικά. Πόσες φορές σας έχουν απολύσει μέχρι τώρα? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδοχική ανανέωση. Γιατί όλα αυτά τα 4 χρόνια εγώ ακούω ότι μία απόλυση, δύο απόλυση, τρεις απόλυση. Θα σας πω. Τα τελευταία μας απολύσανε από αορίστου χρόνου συμβάσεις που είχαμε πριν 2 χρόνια περίπου. Μας απολύσανε και από τότε μας κάνουν διαδοχικές ανανεώσεις, κάτω από την πίεση του αγώνα προφανώς, διαδοχικές ανανεώσεις μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα φτάνουμε στο σημείο που σου λένε. Η νοοτροπία του διαλόγου είναι να δημοσιεύσουμε την κοινή πολιτική. Έτσι ακριβώς. Και μαθαίνουμε από τον τύπο και από τα μέσα ενημέρωσης ότι είμαστε τη Δευτέρα απολυμμένοι. Και προσέξτε, υπάρχουν 2 διαστάσεις, αν μου επιτρέπετε. Η μία είναι η αμιγώς κοινωνική, δηλαδή ότι έχεις 800 απολυμμένες οικογένειες. Έτσι. Η άλλη όμως συνδέεται και με ζητήματα σοβαρά ασφάλειας περιβαλλοντικά. Γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι, μιλάμε για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεταλλευτικές και μεταλλουργικές εγκαταστάσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Υπάρχουν εγκαταστάσεις και δεξαμενές προπανίου. Αυτά δεν έχουν γίνει με ορθό τρόπο, δεν έχουν πάρθει μέτρα με ορθό τρόπο για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εργαζόμενοι που αυτά τα ελέγχουν, τα παρατηρούν με καθηκοντολόγια, με το ένα, με το άλλο, με το ένα. Λοιπόν, εξειδικευμένο προσωπικό. Και ετοίμαζαν ότι τη Δευτέρα θα είναι όλα κύμα. Δεν θα υπάρχει κανένα στη δουλειά του και ως διαμαγείας για κάποιο λόγο. Δηλαδή, ούτε φύλαξη στο εργοστάσιο δεν θα υπάρχει. Με τεχνική νοημοσύνη θα δουλέψει, δηλαδή. Δεν έχω τέτοια νοημοσύνη να μπορώ να καταλάβω τι ζωή τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το διασφαλίσει. Όχι, αυτό πρώτο είναι. Δηλαδή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, θα δουλέψει από Δευτέρα.
Δεν θα δουλέψει, δεν μπορεί να δουλέψει. Τι να σας πω, από το διευθυντή μέχρι τον πιο καινούργιο εργάτη, ας πούμε, είναι όλοι απολυμμένοι. Δεν είναι πολύ φάντασμα. Ένα άλλο ζήτημα. Η Λάρκο ήταν υπεύθυνη, έτσι είχε δομηθεί από τον Ποδοσάκη ακόμα. Ναι. Είναι υπεύθυνη και για μια σειρά, ας πούμε, ζητήματα, όπως είναι η υδροδότηση χωριών, των γύρω χωριών, έτσι, των οικισμών που έχει στην κατοχή της, που είναι οικισμός εργαζομένων. Λοιπόν, την ηλεκτροδότηση αυτών. Έχει ένα σχολείο, γυμνάσιο εδώ πέρα, το γυμνάσιο Σκλάνη μας είναι σε εγκαταστάσεις, τη Λάρκο. Τα παιδιά δεν ξέρουν τη Δευτέρα αν θα πάνε σχολείο. Έχει ιατρείο, που οι γιατροί είναι και αυτοί και το συντακτογενομικό προσωπικό απολυμμένο, το οποίο καλύπτει ανάγκες όλες τις περιοχές εδώ τριγύρω. Το πιο κοντινό είναι στη Λιβαδιά ή στη Λαμία, ας πούμε. Το ένα αλλάζει νομό, το άλλο πα 100 χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση και δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Μάλιστα. Κανένα μέτρο. Και σας λέω, με την πιθανότητα πρόκλησης βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Και δεν το λέμε κατ' υπερβολή. Έχουμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά την Πέμπτη, έτσι. Και πρέπει και το δικαστικό σώμα, να το πω έτσι, να πάρει την ευθύνη τους αυτό. Για να μην σφυρίζουν αδιάφορα. Γράφουμε, έχουμε μέσα συνημμένες όλες τις εκθέσεις των τμήματων τεχνικών, των προϊσταμένων των τμήματων, που όλοι λίγο ως πολύ περιγράφουν αυτή την πιθανότητα. Και η κυβέρνηση δεν έχει, ας πούμε, ούτε καν την ευθυξία να έρθει να το συζητήσουμε, να τις βάλουμε αυτές τις διαστάσεις. Προσπαθεί εν κρυπτό και με πονηριά για να τη... Κοιτάξτε, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην επιχειρηματολογία. Δηλαδή έχουμε το εξής πρωτότυπο. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τον ίδιο της τον εαυτό. Παραβιάζει τον νόμο και το αιτιολογικό του νόμου που η ίδια ψήφισε. Αυτό γίνεται. Τι μας είχε πει, όσοι περισσέψουν θα πάνε στα προγράμματα αυτά που βγήκε η ΚΙΑ, δηλαδή. Τα προγράμματα, τα ειδικά προγράμματα ενεργείας που είναι και καλά για το κοινωνικό δίχτυ προστασίας και το καθεξής. Ας πούμε ότι το βλέπουμε. Όταν όμως έρθει ο επενδυτής και πει ότι αυτοί περισσεύουν, εδώ γίνεται το αντίστροφο. Ο επενδυτής την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχαμε συνάντηση με την Τέρνα, είπε ότι εγώ θα χρειαστώ και περισσότερο κόσμο από αυτόν που υπάρχει ήδη. Και έρχεται την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση και σου λέει δρομόλη. Ναι, προφανώς για να σας πάρει ο καινούριος επενδυτής με άλλες συμβάσεις και με άλλους όρους εργασίας. Προφανέστατα τώρα. Ας μας το πούνε. Μέχρι στιγμή ξέρω ότι η Τέρνα είπε ότι εγώ τους θέλω όλους και ήταν πολύ καλό το πρόσωπο κτλ. Και η κυβέρνηση λέει σας διώχνω όλους. Εντάξει, όλοι σκεφτόμαστε και παραπέρα από αυτά που ακούμε. Αλλά μένει να το πούνε. Ας το παραδεχτούν. Αλλά ποιος παίρνει την ευθύνη για κάτι τέτοιο? Μέχρι τότε όμως δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε με τις ζωές μας, ούτε με τις ζωές των παιδιών μας, ούτε με την ασφάλεια. Την ασφάλεια των χωριών. Ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, πέρα από ανήθικο και ανέτοιμο. Και στο δικαίωμα στην εργασία και στην έλλειψη σεβασμού απέναντι σε όλους αυτούς που τόσα χρόνια εργάζονται σε αυτό το χώρο και εργάζονται με συνέπεια και με... Και σε μια περιοχή με ένα ιδιαίτερο φυσικό καλό. Έτσι. Όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε... Ξέρετε, είναι και εθνική επένδυση, γι' αυτό κιόλας έχουμε και αυτή την έκφραση αλληλεγγύης και στήριξης σήμερα. Δηλαδή, είχαμε για άλλη μια φορά και θα έχουμε και το απόγευμα, είχαμε και το πρωί τα σωματεία της Αττικής. Έχουμε όλους τους εργαζόμενους της χώρας στο πλευρό μας. Είναι ένα ζήτημα που παίρνει στις εθνικές διαστάσεις. Πρόκειται για μια βιομηχανία, όχι οποιαδήποτε, που παράγει, είναι μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Που παράγει στην περίοδο που υποτίθεται κυνηγά την απεξάρτησή της σε κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μοναδική στην Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο. Είχε τις δυνατότητες, παρήγαγε περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερική. Αυτή ήταν η διεθνής κατάταξή της Λάρκο, μέχρι να ξεκινήσει να τη σώσει η κυβέρνηση. Και εσείς τι θέλατε στην παραγωγή, την πληρώσατε. Σώθηκαμε. Μετά από 4,5 χρόνια σωτηρίας. Μετά από 4,5 χρόνια σωτηρίας, μηδέν. Να πούμε καλό κουράγιο, λοιπόν, και καλή δύναμη στον αγώνα. Καλή αγώνα. Πηγαίνω στο Πούλμαν, ραντεβού στην Αθήνα, 6 ώρα στην Ομόνοια. Να είστε καλά.